Λοιπόν, update, τάρα, έτσι μου το ζήτησε κάποιος, μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει Alter, έχεις καιρό να το πεις. Update τάρα λοιπόν, πάρτε το στα μούτρα. Γιατί είναι update τάρα, no joke, είναι ακραίο και αυτό που θα έρθει μετά από αυτά είναι ακόμα πιο ακραίο. Δεν σποιλάρω, πάμε κατευθείαν στο update. Τι έχουμε λοιπόν? Βλέπετε λοιπόν στο χάρτη έχουμε 1, 2, 3. Έχουμε 3 ολόκληρα ολοκένουργια νησιά. Θα μου πει άλλο τώρα τρολάρεις. Όχι φίλε, δεν τρολάρω, δες νησάρα. Δες νησί. Νησάρα, όχι αστεία, νησάρα. Έτσι, ένα νησί. Είναι αυτό κοντά στο Παλέτο. Δεύτερο νησί. Είναι απέναντι από το Χιουμέιν. Δεύτερο ολοκένουργιο νησί, έτσι, τούμπανο. Και το τρίτο, που πίσω σας το έχω δείξει, ήταν το πρώτο νησί που βάλαμε στο σερβερ. Είναι εδώ. Και το τρίτο νησί. Άρα έχουμε 3 ολοκένουργια νησιά μέσα στο σερβερ. 3 νησιά τα οποία από σήμερα θα χρησιμοποιηθούν για να βάλουμε τις βίλες μας από τον main χάρτη, να το πω, από τον την main, από την πόλη, να τους μεταφέρουμε στα νησιά, ούτως ώστε να αποκτήσουμε και καλύτερα FPS πόλη και να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, να φτιάξουμε μια καινούργια πόλη, μια ξεχωριστή πόλη στα δικά μας νησιά, σε αυτά τα νησιά που φέραμε εμείς πρώτοι. Είναι ένα τρομερό update, θα έρθει και κάτι τρομερό, θα το σποιλάρω κάποια στιγμή σε βίντεο αυτό που θα έρθει, θα δώσω κάποιο spoil. Πάλι θα έχει να κάνει με νησιά, δεν θα πω κάτι παραπάνω, έρχονται τρομερά πράγματα. Ξαναλέω, 3 να μεταφέρετε αν θέλετε τη βίλα σας δωρεάν από το κεντρικό χάρτη, από τον main χάρτη στα νησιά, ο μέγεθος. 3 νησιά, αλλάζουμε το GTA μόνοι μας. Θα βάλουμε και θα φτιάξουμε καινούριο χάρτη. Αυτό κάνουμε. Γιατί μπορούμε, γιατί έχουμε το καλύτερο community στην Ελλάδα, γιατί μας στηρίζει τα σταμάτα και δεν γίνεται να μην κάνουμε κάτι και να μην το ανταποδώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νησιά λοιπόν, ολοκένουργια. Πάμε να φτιάξουμε καινούριο χάρτη στο GTA. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια σε όλους.